Όπως παιδιά είδαμε την περασμένη φορά, ο νυμφαγωγός της Εύας προς τον Αδάμ είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός, διότι όπως μας λέγει το ιερόν κείμενο, και οκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ειν έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Αυτό σημαίνει ότι μόνο κάτι που γίνεται κάτω από την ευλογία του Θεού πρέπει να έχει τη θέση του. Όταν ο Αδάμ είδε την γυναίκα να του την οδηγεί ο Θεός, τότε είπε εκείνα τα λόγια: «Ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν». Είναι λόγια τα οποία είπε ο Αδάμ, αληθινά προφητικά, που θεμελιώνουν αυτών των θεσμών του γάμου. Να σας τα αποδώσω με δύο λόγια. Ένα κατούτου θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με την γυναίκα του και θα είναι οι δυο σε σάρκα μία. Πού γνώριζε όμως ο Αδάμ ότι αυτό θα συνέβαινε ως γάμος βλέποντας την Εύα, διότι ακόμη δεν είχε συμβεί τίποτα γύρω από το θέμα του γάμου, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε την Εύα και γάμος δεν είχε συμβεί μέσα εις τον παράδεισον. Αναμφισβήτητα ήταν λόγια προφητικά, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Πόθεν ήδη τα μέλλοντα, επί μέχρι σε εκείνου καθάπερ άγγελοι διητώντο εν παραδείσο, προφητικού χαρίσματος μετέχων άπαντα ταύτα αιώρα». Από πού εγνώριζε? Διότι μέχρι τότε ζούσε σαν άγγελος ο Αδάμ μέσα εις τον παράδεισο. Όταν λέμε σαν άγγελος, όχι ότι ο γάμος είναι δαιμονικός, αλλά εννοούμε ότι επειδή στους αγγέλους δεν υπάρχει γάμος, γι' αυτό λέμε ζούσε σαν άγγελος. Πόθεν λοιπόν εγνώριζε ο Αδάμ ότι θα συνέβαινε εφ' εξής, από εδώ και πέρα δηλαδή, ο γάμος? Όλα αυτά φυσικά ήταν μία προφητική θεώρηση. Έβλεπε προφητικά. Σας είχα πολύ παλιότερα πει ότι ο Αδάμ, ένα από τα προσόντα του ήταν ότι ήταν και προφήτης. Δηλαδή είχε το προφητικό χάρισμα, το οποίο μπορούσε, με το οποίο μπορούσε να βλέπει και εκείνα τα οποία θα ήσαν προς το μέλλον και εκείνα που ήσαν εις το παρελθόν και εις το παρόν. Αυτά λέγαμε μια περασμένη φορά. Αλλά ας δούμε τα λόγια αυτά, τα βαρισίμαντα πραγματικά, των οποίων η ισχύς είναι μέχρι σήμερα. «Ένε και τούτου», λέγει, «καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα». Τι σημαίνει «ένε και τούτου»? Θα πει ένεκεν της στενής σχέσεως ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα. Ποια είναι αυτή η στενή σχέση? Το είδαμε την περασμένη φορά, την προπερασμένη, ότι ο Θεός δημιούργησε την γυναίκα από την πλευρά του Αδάμ. Συνεπώς υπάρχει μια στενοτάτη σχέση στη στιγμή που η γυναίκα είναι σάρκα από τη σάρκα του Αδάμ και οστά από τα οστά του Αδάμ. «Ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος». Θα ήθελα να προσέξετε πολύ το σημερινό μάθημά μας, γιατί έχει μερικά σημεία τα οποία είναι θεμελιώδη και ταυτοχρόνως παρεξηγημένα. «Ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος». Θα αφήσει ένεκα αυτού του στενού συνδέσμου του ανδρός με την γυναίκα, θα αφήσει ο άνθρωπος, είτε ο άνδρας τους γονείς του, είτε η γυναίκα τους γονείς της. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, θα αφήσει τους γονείς του. Τι σημαίνει αυτό καταλήψει? Πριν από μερικά χρόνια με είχε επισκεφθεί κάποιος μορφωμένος άνθρωπος
ο οποίος ήταν θυμωμένος με τον Απόστολο Παύλο. Α, σημειώσατε, πρέπει να σας πω κάτι. Αυτός ήρθε εδώ εκεί στο μοναστήρι συνήθως να κυνηγήσει, δηλαδή είχε ένα όπλο κυνηγητικό και ερχόταν με το αυτοκίνητό του και πήγαινε λίγο πιο πάνω στο βουνό εκεί για να κυνηγήσει, να κάνει κυνήγι. Και ερχόταν πάντοτε με τη μητέρα του. Αυτός όμως ήταν επανδρεμένος. Και ερχόταν πάντα με τη μητέρα του. Μια φορά του λέγω, όσοι η σύζυγός σας πού είναι? Είπατε ότι είσαστε επανδρεμένος. Η σύζυγός σας πού είναι? Α, μου λέει, δεν θέλει εκείνη να έρχεται εδώ πάνω και τα λοιπά. Λέω, δεν νομίζω ότι της το είπατε. Α, όχι, όχι, λέει, δεν χρειάζεται να έρχεται. Και ερχόταν πάντοτε με τη μητέρα του. Η ταλέπορη εκείνη καθισμένη μέσα στο αυτοκίνητο περίμενε πότε θα επιστρέψει ο γιος της από το κυνήγι που πήγε στο βουνό για να μπει και αυτό στο αυτοκίνητο και να φύγουν πάλι πίσω για την Λάρισα. Κάποτε πιάσανε κουβέντα γύρω από το χωρίο αυτό. Και επειδή το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το χωρίο που είπε ο Αδάμ όταν είδε την Εύα, αισθάνεται πολύ άσχημα εναντίον του Αποστολού Παύλου. Και έλεγε ότι πολλά εναντίον του Αποστολού Παύλου. Λέω, γιατί? Διότι, ακούστε, δεν μπορούσε να αντιληφθεί αυτή την έννοια του καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κολλημένος τροχοντρινά, προσκολλημένος στη μάνα του και αισθανόταν ότι αυτά τα λόγια εδώ της Αγίας Γραφής έπρεπε να τον κάνουν να αφήσει τη μάνα του και να κοιτάξει τη γυναίκα του. Και έλεγε εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Φοβερή παρανόηση. Και όταν εγώ έπεσα να του εξηγήσω, τα έβαλε και με μένα. Διότι δεν καταλάβαινε πραγματικά. Ξέρετε πόσα πράγματα είναι παρεξηγημένα? Διάβαζα χθες το βράδυ στον Ιερό Χρυσόστομο μερικά πραγματάκια από αυτά που έχω να σας πω. Και ομιλεί με μία γλώσσα πολύ καθαρή. Δηλαδή καθαρή με την έννοια, τα λέγει πολύ έτσι, με ακρίβεια. Σε βαθμό που ίσως κάποιος θα μπορούσε να σκανδαλιστεί. Και λέγει, δεν νομίζω κάποιος από εσάς να θέλει να σκανδαλιστεί. Δεν νομίζω να ντρέπεται κανείς με αυτά που ακούει από μένα. Ντροπή είναι όλα εκείνα που κάνετε, τις διασκεδάσεις και τις ασωτίες γύρω από το θέμα του γάμου και αναφέρεται σε μερικά έθιμα εκεί στην πόλη που ήταν. Και αυτά κατηγορεί, αυτά που σας λέγω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτά είναι σωστά πράγματα. Αν εσείς είσαστε πονηροί, αυτά δεν είναι πονηρά. Αλλά ήρθε η πονηρία να μας κάνει να αισθανόμεθα ντροπή για το θέμα του γάμου. Σκεφτείτε, παιδιά, ότι τέτοια θέματα που αναφέρονται στο γάμο, αιρετικοί πολλές φορές δημιούργησαν καταστάσεις ντροπής ή καταστάσεις απευθείας συχάματος, λέγοντας ότι αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Ο Θεός δεν δημιουργεί συχαμένα πράγματα. Αλλά επειδή διεστράφησαν τα πράγματα μέσα μας, επειδή δυστυχώς κατέβηκε το μεγάλο αυτό θέμα του γάμου στο πεζοδρόμιο και διακομωδείται με κάθε τρόπο το μυστήριο του γάμου και διασύρεται και βρωμίζεται επί κύλο τρόπος, ένας άνθρωπος που έχει λίγο ντροπή αισθάνεται τώρα ντροπή και δια το μυστήριο του γάμου, ενώ αυτό δεν είναι σωστό. Έτσι λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος παρεξήγησε τα πράγματα. Αλλά για να δούμε όμως αυτό το καταλήψει, παιδιά, τι σημαίνει? Δεν πρόκειται για ηθική εγκατάληψη των γονιών, ότι δηλαδή θα αφήσουμε τους γονείς μας, θα τους εγκαταλείψουμε, δεν θα φροντίζουμε για αυτούς και θα πάρουμε τη γυναίκα μας και θα φύγουμε, ή και η γυναίκα θα αφήσει τους γονείς της και θα σηκωθεί να φύγει. Δεν εννοεί αυτό. Αλλά σημαίνει μία κατάληψη σαρκική. Θα μου πείτε, τι είδους κατάληψη σαρκική μπορεί να έχει ένα παιδί με τους γονείς του? Να σας πω. Το παιδί, προσέξτε με, το παιδί όταν γεννιέται είναι συνδεδεμένο με τη μάνα του με τον λεγόμενο ομφάλιον λόρον. Τι είναι ο ομφάλιος λόρος? Είναι ο σωλήν εκείνος δια του οποίου το παιδί τρέφεται μέσα στα σπλάχνα της μάνας του.
Τότε εκεί στο μεευτηρίο κόβουν τον ομφάλιον λόρον, είναι ο γνωστός αφαλός, να το πω έτσι, ομφαλός, αφαλός. Τον στρίφουν, τον δέρνουν και τέλειωσε. Κόπηκε από τη μάνα του το παιδί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ενωμένο το παιδί με τον ομφάλιον λόρον. Κόπηκε όμως, κόψαμε. Και έτσι το παιδί ήταν εξάρτητο πλέον από τη μάνα του. Δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι, ενώ στο μεευτήριο κόπηκε ο ομφάλιος λόρος, σαν να μένουν ενωμένοι με τον ομφάλιο λόρο της μάνας τους σε όλη τους τη ζωή. Αν υποτιθέτω ότι κάνουν ένα ταξίδι 5 χιλιόμετρα, ξαμολάει ο... Με συγχωρείτε πως μιλάω έτσι. Ξαμολάει ο ομφάλιος λόρος και είναι 5 χιλιόμετρα. Ξέρετε τι θέλω να πω με αυτό? Όπου να πάει ο άνθρωπος, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Και να τιμήσουμε τους γονείς μας, όπως θα σας πω λίγο πιο κάτω, είναι άλλη παράγραφος. Αλλά το να υπάρχει αυτή η εξάρτηση σε παθολογικό βαθμό, ιδίως σε μεγάλη ηλικία, είναι ακατανόητο. Υπάρχει δε και μία συναισθηματική, θα λέγαμε, ακόμη προσκόλληση στους γονείς. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει ένας άνθρωπος που θα παντρευτεί μια γυναίκα, όταν λέω άνθρωπος, ένας άνδρας, πάρτε το να το παίρνετε και αντιστρόφως, που θα παντρευτεί μια γυναίκα, δυστυχώς, δεν κοιτάζει αυτός ο άνθρωπος να συνεννοηθεί με τη γυναίκα του, αλλά κοιτάζει να συνεννοηθεί με τη μάνα του και με τον πατέρα του. Ξέρετε πόσο κακό πράγμα είναι αυτό? Η γυναίκα μένει ερήμη στη γωνιά της, περιμένει τώρα τι να κάνει, πώς να συνεννοηθεί. Όχι, ο άνδρας θα συνεννοηθεί με τη μάνα του. Τι θα μαγειρέψουν, πού θα πάνε, τι έξοδα θα κάνουν, όλα με τη μάνα του και με τον πατέρα του. Η γυναίκα τίποτα, στη γωνιά έγινε. Η γυναίκα σαν υπηρέτρια. Δεν ξέρω αν το φαινόμενο αυτό το έχετε συναντήσει. Δεν αποκλείεται και μέσα σε αυτό το ίδιο το σπίτι σας να το έχετε συναντήσει το φαινόμενο αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενωμένος ακόμα με τον ομφάλιον λόρον της μάνας του. Είναι κακό, κάκιστο. Γιατί ο γάμος αυτός είναι αποτυχημένος. Όταν λέγει λοιπόν εδώ ότι καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, σημαίνει ότι δεν μπορείς πια να εξαρτάσαι από τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Άλλο πράγμα η συμβουλή τους και άλλο πράγμα η επέμβασή τους. Άλλο πράγμα να τους ρωτήσεις κάτι και άλλο πράγμα να εξαρτάσαι από αυτούς. Είναι φοβερό πράγμα. Αυτό εννοεί η Αγία Γραφή. Το καταλάβατε? Εάν αυτό το καταλήψει, το καταλάβετε πολύ καλά, θα λύσετε πολλά προβλήματα στον μελλοντικό σας γάμο. Να το ξέρετε αυτό. Διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ. Στο Θεό δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Εκείνος που ενομοθέτησε την εντολή «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» ή να εύση γέννηται και μακροχρόνως γέννη επί της γης αγαθής, δεν είναι δυνατόν αυτός ο νομοθέτης να μιλάει και να λέγει περί καταλήψεως εδώ και να εννοεί ότι είναι δύο αντιφατικά πράγματα. Και το δυστύχημα είναι ότι πολλές φορές, όπως θα σας πω και κάτι παρακάτω, επικαλούνται οι άνθρωποι την εντολή τίμα των πατέρων και τη μητέρα σου. Και μερικοί τέτοιοι γονείς δεσποτικοί, γονείς αυταρχικοί, κρατούν τα παιδιά τους και αν ακόμα έχουν γίνει και 50 και 60 χρονών. Είναι φοβερή. Μπορεί να φανταστείτε να κρατάει η μάνα ή ο πατέρας σε μεγάλη ηλικία τα παιδιά, είναι 50-60 χρονών, παντρεμένοι άνθρωποι, με εγγόνια και δυσέγγωνα, να κρατούν αυτοί ακόμα το ταμείο θα είπε του σπιτιού και να σου δίνει εκείνος χρήματα πόσο θα ξοδέψεις. Φοβερό πράγμα αυτό. Αυτό θέλει να πει η Αγία Γραφή. Δεν είναι αντιφατικά αυτά, είναι και κάτι άλλο όμως ακόμη. Για το θέμα της αγαμίας, προσέξτε εδώ αυτό το σημείο. Ο Χριστός είπε, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρενε ο και μου άξιος. Και πας ως αφήκε, πατέρα ή μητέρα, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Ματθαίος 19,29. Εκείνος που αγαπάει λέει, τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα, αυτός δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος που άφησε τον πατέρα του και τη μάνα του για το όνομά μου, χάρη του ονόματος μου, αυτός εκατονταπλάσια θα πάρει στην παρούσα ζωή και στην άλλη ζωή θα έχει την αιωνιότητα, την αιωνία ζωή. Τι θα πει αυτό?
Μήπως εδώ υπάρχει ομοίως καμία αντίφαση? Μήπως και εδώ το καταλήψει έχει καμία σχέση? Προσέξτε. Οπωσδήποτε έχει, εξαρτάται αυτό το οφειλόν πατέρα ή μητέρα ή πέρα με ο και στιμάξιος, ασφαλώς έμεσα αναφέρεται στο καταλήψει που λέμε το σύνορα, που είπε ο Αδάμ. Διότι εκείνος ο οποίος θα αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από το Θεό, δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι άξιος άνθρωπος. Μένει κάτω από τη σκιά των γονιών του. Είναι φοδρό. Θα πει, άκουσε μάνα μου, άκουσε πατέρα μου. Αυτό αναφέρεται στο θέμα της αγαμίας, όπως είναι το φαινόμενο, ο θεσμός του μοναχισμού. Άκουσε, ακούστε, σας ευχαριστώ που με γεννήσατε, με μεγαλώσατε, αλλά δεν είναι η ιδιοκτησία σας. Δεν μπορώ την αγάπη τη δική σας να τη βάλω πιο πάνω από την αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού θα τη βάλω πιο πάνω, γιατί αποτελεί και το κριτήριο όλων των πράξεών μου. Δεν σημαίνει ότι θα αγαπώ πιο πάνω από εσάς τον Χριστό, ότι εσάς δεν θα σας αγαπώ. Και μάλιστα, αν θέλετε, οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πρώτα τον Χριστό και μετά τους γονείς των και όλα τα άλλα πρόσωπα στον κόσμο αυτών, αυτοί έχουν γνησία αγάπη και ωραία αγάπη, σωστή αγάπη, σώζουσα αγάπη. Είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ, παιδιά, και αυτό που σας είπα τώρα, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή πέρε με, να έρχεται σε αντίφαση με το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου? Αναμφισβήτητα όχι. Γιατί? Όχι μόνο γιατί είναι ο ίδιος ο νομοθέτης, αλλά και διότι στην ουσία το πράγμα δεν έρχεται σε αντίθεση. Αυτό που σας εξηγώ τόση ώρα. Και όμως εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να υποστηρίξουν την άποψή τους, τον αυταρχισμό τους, οι γονείς, επικαλούνται αυτό. Δεν λέει η γραφή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Ναι, δεν λέει όμως μόνο αυτό, αγαπητέ. Τη διάβασες όλη τη γραφή? Απέκτησες την ικανότητα να διακρίνεις το πνεύμα της Αγίας Γραφής? Παίρνεις ένα πράγμα, το ξεκολλάς από την Αγία Γραφή και το έχεις σαν επιχείρημα? Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, αναφέρονται πάνω στο καταλήψει άνθρωπος. Σπουδαίο. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν αφήσει, θα λέγαμε ψυχολογικά, τους γονείς του, ψυχολογικά, όχι ηθικά, για τους γονείς έχει χρέος να φροντίζει, αλλά ψυχολογικά, εάν δεν τους αφήσει, δεν θα οριμάσει εις τον αιώνα τον άπαντα. Θα μείνει ένα μωρό. Βάλε το παλτό σου, θα κρυώσεις. Βγάλε το, γιατί κάνει ζέστη. Δηλαδή, ό,τι μου λέει η μάνα μου, βάλε το παλτό σου, βγάλε το παλτό σου. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Για στάσου, για στάσου, για στάσου. Κάνε έτσι, κάνε αλλιώς. Για στάσου, για στάσου. Δεν οριμάζει ο άνθρωπος. Θα πω μας άλλη μια φορά για να μην παρεξηγηθώ. Μην νομίσετε ότι δεν πρέπει να ακούμε τους γονείς μας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις των γονιών. Άλλο η συμβουλή και άλλο η παρέμβαση. Πολύ δε παραπάνω στην περίπτωση που ένας άνθρωπος είτε αφιερώνεται στο Θεό είτε παντρεύεται. Δεν μπορεί πια ο γονιός να έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει μέσα στη ζωή του ζεύγους ή στη ζωή του αφιερωμένου παιδιού του. Σε αυτούς τους λόγους του Αδάμ, που είναι λόγοι του ιδίου του Θεού, παιδιά, διότι τους επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Χριστός τους λόγους αυτούς του Αδάμ, έχουμε τη θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου. Συνεπώς, ο γάμος έχει μία θεολογική θεμελίωση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι ο γάμος έχει μία θεολογική θεμελίωση. Δεν είναι δηλαδή απλώς ένας συνεταιρισμός δύο ανθρώπων. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο Θεός εχώρισε τον έναν άνθρωπο και τον έκανε σε δύο, για να τους ξαναενώσει πάλι. Πώς τους εχώρισε? Την ημέρα που εδημιούργησε την Εύα, τι έκανε? Επήρε από τον Αδάμ ύλη, τη λέξη ύλη τη βάζοντα εισαγωγικών, και έκανε την Εύα. Η Εύα είναι ό,τι είναι ο Αδάμ, είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα γίνει και δυο. Αυτά τα δυο είναι ισότιμα. Τώρα, αυτά τα δυο πρέπει πάλι να ξαναενωθούν, να γίνουν πάλι ένα. Γι' αυτό λέγει, και προσκοληθήστε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Γιατί εις σάρκα μίαν? Διότι αρχικώς ήτο μία σάρκα.
εχωρίστη και τώρα πάλι θα ξαναενωθεί. Θα ενωθεί τι είναι τρόπο, θα ενωθεί μέσα στο μυστήριο του γάμου. Είναι λοιπόν πραγματικά η θεμελίωση θεολογική. Ας δούμε μερικά σημεία στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, γιατί φυσικά στο σημερινό μας μάθημα δεν έχουμε σκοπό, παιδιά, να μιλήσουμε για το γάμο. Προσέξτε, πρέπει να το διευκρινίσω αυτό. Και συνεπώς δεν θα εξαντλήσουμε το μυστήριο του γάμου. Μια που κάνουμε την ερμηνεία τώρα των τριών πρώτων κεφαλαίων της γενέσεως, απλώς στην πρόοδο των θεμάτων μας συναντάμε και αυτό το σημείο. Και λέμε μόνο μερικά στοιχεία. Ξαναλέγω, δεν θα το εξαντλήσω το θέμα, μόνο μερικά στοιχεία. Λέγει το βιβλίο των Παροιμιών 19,14. Οίκον και ύπαρξιν μερίζουσι πατέρες τεσί. Παρά δε Κυρίου αρμόζεται γυνή ανδρή. Οι πατέρες, λέγει, χωρίζουν, μερίζουν, μοιράζουν στα παιδιά τους σπίτι και περιουσία. Ύπαρξη θα πει περιουσία. Αλλά παρά Κυρίου αρμόζεται γυνή ανδρή. Η άρμωση σε αυτή, η ένωση σε αυτή, ανδρός και γυναικός, γίνεται από το Θεό και μόνο κάτω από την ευλογία του Θεού. Οι γονείς τι ρόλο παίζουν εμπροκειμένου? Τίποτε άλλο παρά να δώσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Το θέμα της ενώσεως των δυο αυτών ανθρώπων είναι έργο του Θεού, δεν είναι έργο των γονέων. Είναι πολύ σπουδαίο, γιατί βλέπει κανείς εδώ ότι τελικά το γάμο τον κάναμε εντελώς ανθρωπίνη υπόθεση. Και μόνο γιατί κάναμε το γάμο πολιτικών, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που μπόρεσε να εμφυλοχωρήσει μέσα στη ζωή μας, εδώ στην πατρίδα μας, ο πολιτικός γάμος, δείχνει ότι έχουμε αγνοήσει πια, δηλαδή έχουμε ξεχάσει αυτή τη θεολογική θεμελίωση του γάμου, ότι όλα τα πράγματα θα τα ρυθμίσουμε μόνοι μας μέσα στον γάμο. Αυτό είναι εσφαλμένο. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ ότι παρά Κυρίου αρμόζεται γυνή ανδρή. Από τον Κύριο αρμόζεται, ενώνεται η γυναίκα στον άνδρα. Ο προφήτης Μαλαχίας στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 14, μας λέγει: «Και αυτή η γυνή κοινωνός σου, συντροφός σου, και γυνή διαθήκη σου». Πρόσεξε, λέει, αυτή την οποία έχει παντρευτεί, έγινε γυναίκα σου. Προσέξτε, μιλώ στο αρσενικό γένος, γιατί αυτή είναι η διατύπωση στην Αγία Γραφή. Πάλι σας υπενθυμίζω, είναι και το αντίστροφο. Ότι αυτή η γυναίκα είναι κοινωνός σου, είναι συντροφός σου και είναι εκείνη που ανήκει στην ιδία θρησκεία. Εδώ μία παρατήρηση, ότι προσέξτε, ποτέ μην παντρευτείτε άνθρωπο που ανήκει σε άλλη θρησκεία. Δηλαδή, άλλη θρησκεία καταρχάς σε άλλο δόγμα, είναι ετερόδοξος, και πολύ χειρότερα σε άλλη θρησκεία. Είναι δε θλιβερό το να πει κανείς ότι προκειμένου να παντρευτώ έναν άνθρωπο, είναι, ξέρω εγώ, είναι μουσουλμάνος, να γίνω κι εγώ μουσουλμανής. Φοβερό. Μην νομίζετε πως είναι σπάνιο. Όπως έχουμε το φαινόμενο, βέβαια αντίστροφα, εδώ στο χώρο το δικό μας, των ελληνικών, έρχεται κάποιος από τα πέρατα της οικουμένης, γνωρίζει μια Ελληνίδα, είναι φερρυπίν βουδιστής, είναι μουσουλμάνος, είναι δεν ξέρω τι, βαπτίζεται. Δεν τηρείται, δεν είναι δυνατόν δεν να γίνει γάμος θρησκευτικός με αλλόθρησκο, αποκλείεται 100%. Γι' αυτό κάνουν τον πολιτικό γάμο. Βλέπετε, προτιμούν να πάρουν τον άνθρωπο που θέλουν και ας μην έχουν την ευλογία του Θεού. Είναι φοβερό. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, μόνο γιατί θέλει να παντρευτεί μια κοπέλα, ας πούμε, ορθόδοξο χριστιανή, αλλάζει αυτό που πιστεύει. Αυτό που πιστεύει δεν είναι γνήσιο. Εγώ θα αμφέβαλα πάρα πολύ για αυτή την αλλαγή. Διότι αν με τόση ευκολία μπορεί να αλλάζει, θα πείτε, δεν είναι ευτυχές γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος γίνεται ορθόδοξος χριστιανός? Αναφυσβήτητα ναι. Αλλά γιατί όμως άλλαξε? Διότι αν δεν υπήρχε το θέμα του γάμου, θα άλλαζε? Όχι. Άρα λοιπόν ποιο είναι το αλλακτήριό του και το κίνητρό του? Είναι μία γυναίκα. Αλλά τότε το κίνητρο δεν είναι ανώτερον, είναι κατώτερον. Όχι διότι έκρινε ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία αληθής, αλλά διότι θέλει απλώς να παντρευτεί μια γυναίκα. Είναι κατώτερα τα κριτήρια αυτά, να τα ξέρετε, να τα θυμόσαστε, διότι μήπως κάτι από αυτά σας χρειαστεί. Πάλι ο Μαλαχίας, στο επόμενο
στο επόμενο στίχο λέγει το εξής, αλλά κατά το μασορητικόν κείμενον το εξής: «Εις Θεός δεν έπλασε εις ημάς σε εσάς σάρκα και πνεύμα?» Ένας Θεός δεν έκανε σε εσάς και τη σάρκα και το πνεύμα. Σεις όμως λέγετε, τι άλλο ζητεί ο Θεός? Η τέκνα. Φυλάξατε όμως τη ζωή σας και προς τη γυναίκα της νεότητός σας μη γίνεστε άπιστοι, διότι μισεί ο Θεός την απόλυση. Θα σας το πω με απλά λόγια. Τότε μπορούσε κανείς να δικαιολογηθεί και να υπεί ζώντας μέσα σε μια αναπηστία, δηλαδή στην ηχεία, να πει στον Θεό που του λέει «Για Στάσου, τι κάνεις εδώ πέρα?» και να πει «Δεν είναι αρκετό το ότι κάνω παιδιά? Τι σε νοιάζει εσένα, ο Θεέ? Γι' αυτό δεν παντρεύτηκα? Για να κάνω παιδιά?» Μα αυτό δεν είναι ο σκοπός του γάμου, να κάνουμε παιδιά. Όπως εγώ έχω ακούσει με τα αυτιά μου την περίπτωση ότι τι με ενδιαφέρει τη γυναίκα μου, τι κάνω εγώ? Στερείται τίποτα στο σπίτι? Δεν στερείται τίποτα, όλα τα αγαθά τα έχει. Χρήματα έχει, τρόφιμα έχει. Κάναμε παιδιά, τι τη νοιάζει εγώ τι κάνω παρακάτω? Λάθος. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος Άλφα Κορινθίους 7 κεφάλαιον? Ότι ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Και η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά ο άνδρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσύ ο άνδρας δεν έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιείς το σώμα σου ερήμην της γυναικός όπως σου αρέσει, και εσύ γυναίκα δεν έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιείς το σώμα σου ερήμην του ανδρός σου όπως σου αρέσει. Δεν σου επιτρέπεται, διότι το σώμα σου είναι σώμα του. Και αντιστρόφως, που σημαίνει ακριβώς αυτό, σε σάρκα μία είναι η σάρκα. Δεν επιτρέπεται να εμφυλοχωρήσει τίποτα. Η μοιχεία εμπροκειμένου είναι βαρύτατο αμάρτημα, όπως και το διαζύγιο. Γι' αυτό λέγει, διότι μισεί ο Θεός την απόλυση. Απόλυση είναι το διαζύγιο. Θα μου πείτε, μα για σταθείτε, εδώ τώρα παίρνουμε διαζύγια. Ακούστε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και το οποίο όταν κάποτε το είχα διαβάσει, βέβαια με τρόμαξε και προσπαθώ να προσαρμόζουμε πάντα σε αυτό που λέει, γιατί είναι αληθέστατο. Τι? Ότι δεν θα κριθείς από τους νόμους της πολιτείας εν ημέρα κρίσεως, αλλά από τους νόμους του Θεού. Και τι λέγει το Ευαγγέλιο? Ότι δεν μπορείς να πάρεις διαζύγιο εκτός μιας περιπτώσεως. Και αν πάρεις διαζύγιο, δεν μπορείς να παντρευτείς. Θα μου πείτε, τι πράγματα είναι αυτά? Μα ακριβώς αυτό σας λέω τώρα, ώρα. Ότι αν μου πει κάποιος κάποια, τι πράγματα είναι αυτά? Ναι. Αν μου πείτε, μα και η Εκκλησία δίνει σήμερα διαζύγια. Και ξαναπαντρεύει και ξαναπαντρεύει. Εκ διαζυγίων μάλιστα ξαναπαντρεύει. Δεν μιλώ για τον δεύτερο γάμο από θάνατον, γιατί εκεί λέγει η Αγία Γραφή ότι είναι ελευθέρα η γυναίκα ή ο άνδρας να ξαναπαντρευτεί όταν επισυμβεί θάνατος. Αλλά λέμε από διαζύγιο. Λοιπόν, έκανε αυτές τις παραχωρήσεις η Εκκλησία, πιεζομένη από την πολιτεία κάποιες εποχές. Όπως και αυτή τη στιγμή η Εκκλησία μας, είσαστε μάρτυρες της εποχής μας, δέχεται τόσες και τόσες πιέσεις που αύριο πιθανώς θα γίνουν νέα κατάσταση και θα καθιερωθούν μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, θα πω άλλη μια φορά. Ο Χριστός υπερητός, εκείνος που παντρεύεται διαζευμένη είναι μοιχός. Και εκείνη που παντρεύεται διαζευμέναν, χωρισμέναν, είναι Μιχαλίδα. Και με βάση αυτό το νόμο θα κρίνει ο Θεός. Και όχι με τις μεταβολές των νόμων που χαλκεύουν οι πολιτείες κατά καιρούς και κατά εποχές. Αυτά, παιδιά, κρατήσατε τα, θα σας φανούν ειλικρινά πολύτιμα. Ο ίδιος ο Χριστός, παιδιά, λέγει Ματθαίος 19,4-7, ουκ ανέγνωτε, δεν διαβάσατε όταν έγινε θέμα διαζυγίου, ότι ο ποιής σας απαρχής άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και είπεν, ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και κολληθήσετε τη γυνή αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν, ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάξ μίαν.
Κοιτάξτε. Και είπε. Και είπε εκείνος που έκανε από την αρχή τον άνδρα και τη γυναίκα. Άωστε λοιπόν δεν το είπε ο Αδάμ δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Ποιος το είπε? Το στόμα του Αδάμ το είπε, αλλά ο Θεός είναι από πίσω. Δηλαδή είναι θεόπνευστος λόγος. Δηλαδή αληθής προφητεία. Το βλέπουμε καθαρά πλέον από την Καινή Διαθήκη. Και ο Θεός συνέζευσε εκείνο το οποίο ο Θεός έχει συζεύσει, έχει δέσει δια του δεσμού του γάμου, άνθρωπος μη χωριζέτο, άνθρωπος να μην το χωρίζει. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο γείτονάς σου, ο φίλος σου, η πολιτεία. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει κανείς να χωρίσει δύο ανθρώπους που έχουν παντρευτεί. Και πολλές φορές γίνεται γκρίνια πάνω σε αυτό το σημείο, παιδιά, πρέπει να σας το πω. Γκρίνια φοβερή. Και λέγουν, αφού παντρευτούν δύο άνθρωποι, αρχίζει η μάνα, γιατί να την πάρεις αυτή, γιατί να τον πάρεις αυτό, και βάζουν θέματα και προσκόμματα και προβλήματα δημιουργούν να χωρίσουν τους ανθρώπους. Μα τώρα παντρεύτηκαν, αγκάλιασαν τα παιδιά σου και τελείωσε. Γιατί παίζεις το ρόλο του διαβόλου? Γιατί ο διάβολος αυτή τη στιγμή σε βάζει και γίνεσαι και εσύ διάβολος να χωρίσεις τα παιδιά σου που ο Θεός τα πάντρεψε. Καλώς κακώς παντρεύτηκαν, τελείωσε πάλι. Τώρα τι δουλειά έχεις παρακάτω εσύ? Αλλά ο γάμος, παιδιά, είναι μεγάλο μυστήριο. Ακούστε να σας πω μερικούς χαρακτηρισμούς που λέγουν οι πατέρες εκκλησίας μας, μάλιστα αυτούς που θα σας πω είναι του Ιερού Χριστοστόμου, είναι περίφημοι χαρακτηρισμοί. Λέγεται και γίνεται ο γάμος μικρά εκκλησία, η λεγόμενη κατοίκον εκκλησία. Ακόμη λέγεται ο γάμος ότι γίνεται της εκκλησίας τύπος και του Χριστού. Τύπος της Εκκλησίας και του Χριστού. Γιατί? Διότι σας είχα πει σε ένα περασμένο θέμα ότι όπως από την πλευρά του Αδάμ εξήλθε η Εύα, έτσι από την πλευρά του Χριστού εξήλθε η Εκκλησία. Αίμα και νερό από την λογισμένη πλευρά του, που είναι το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή η Εκκλησία. Ακόμη λέγεται μυστήριον και τύπος μεγάλου πράγματος. Ποιος είναι ο τύπος του μεγάλου πράγματος? Ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Και αυτός ούτως ο γάμος αποτελεί ένα μυστήριο. Ακόμη λέγεται εικόν αυτού του Θεού. Γιατί λέγεται εικόν αυτού του Θεού? Ή ακόμη ακριβέστερα, εικόν της Αγίας Τριάδος, ως κοινωνίας ή πρωτεκκλησίας. Διότι τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι η κοινωνία προσώπων. Η πρώτη εκκλησία είναι ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μέσα στο γάμο έχουμε μία εκκλησία, δηλαδή μία κοινωνία ανθρώπων, και είναι τύπος και πραγματικότητα ταυτοχρόνως, αλλά και τύπος μιας άλλης εκκλησίας. Ποιας? Της εκκλησίας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Βλέπετε πόσο ψηλά ανεβαίνει ο γάμος. Γι' αυτό και ο πρώτος σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογωνία. Απόδειξη ότι αν κάποιοι σαν σύζυγοι δεν κάνουν παιδιά, δεν σημαίνει ότι είναι παντρεμένοι, ότι δεν έχουν δηλαδή σύσταση γάμου. Για αυτούς είναι ανυπόστατος ο γάμος άμα δεν έχουν παιδιά. Κάθε άλλο, ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι το μυστήριο της αγάπης. Μάλιστα κάπου λέει σε μια ομιλία του Ιερός Χρυσόστομος, και ελάτε πάλι που γίνεται το μυστήριο της αγάπης. Δηλαδή, θα το λέγαμε αλλιώτικα, που γίνεται ένας γάμος. Είναι το μυστήριο της αγάπης. Το μυστήριο της αγάπης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγάπη έχει ένα πλάτος και ένα βάθος. Και το πλάτος της αγάπης είναι αυτό που βλέπει ένας άνδρας σε μια γυναίκα και μια γυναίκα σε έναν άνδρα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που σας είπα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μια διάσταση φυσική. Όταν θα ενωθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν μπορούν να μένουν, θα σας τα πω λιγάκι καθαρά καθαρά, και να λέει ο ένας τον άλλον, έχεις ωραία μάτια, πώς μ' αρέσουν τα μάτια σου, έχεις ωραία φρύδια, πώς μ' αρέσουν τα φρύδια σου. Προσέξτε. Και τα μάτια και τα φρύδια παίζουν ρόλο, αναμφισβήτητα. Αλλά δεν μπορείς να μένεις τα μάτια και στα φρύδια μια ζωή, θα ξεθυμάνεις. Συνεπώς, η αγάπη δεν έχει μόνο μια διάσταση πλάτους, έχει μια διάσταση βάθους και ύψους.
πρέπει να ανακαλύψει τον άλλον άνθρωπο, την ομορφιά της ψυχής του, και ηνωμένοι να φτάσουν οι δύο σύζυγοι στη βασιλεία του Θεού. Το μυστήριο της αγάπης, γι' αυτό λέγεται μυστήριο, δεν λέγεται απλώς αγάπη, αλλά το μυστήριο της αγάπης σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει από μια εντύπωση που θα γίνει με την παρουσία του άλλου προσώπου, στο να μπει ο ένας τον άλλον στο βάθος της ψυχής του αλουνού και να πιασμένοι χέρι-χέρι να οδηγηθούν στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, παιδιά, θα πρέπει να υπάρξει αγνώτης και πρώτου γάμου και μετά των γάμων. Και πρώτου γάμου και μετά των γάμων. Δηλαδή, μια κοπέλα δεν πρέπει να σπαταλήσει το αλάβαστρο της καρδιάς της με το άρωμα της αγάπης στον πρώτο τυχόντα. Σε εκείνον, στο συμμαθητή μου, στον γειτονά μου, στον παραπέρα. Δεν μπορείς, κοπέλα μου, να σπαταλάς την καρδιά σου. Το αλάβαστρο της καρδιάς σου με το άρωμα της αγάπης θα το ανοίξεις μόνον στο πρόσωπο που θα γνωρίσεις. Και τελείωσε. Γι' αυτό η πορνεία είναι βαρύτατο αμάρτημα. Σήμερα, θα λέγανε οι άνθρωποι, και ποια κοπέλα δεν έχει φίλο. Σήμερα θα λέγανε, και ποιος νέος δεν έχει φιλενάδα. Αλλά δεν είναι όμως έτσι. Αυτό δείχνει την παρακμή μας, το ξεπεσμά μας. Λοιπόν, ας προσέξουμε και πρώτου γάμου και μέσα στο γάμο απόλυτη αγνώτης. Δεν μπορείς να κοιτάζεις τρίτο πρόσωπο μετά μες στο γάμο. Τι λέει ο λόγος του Θεού, Εβραίους 13,4. Τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη αμίαντος. Σε όλα τίμιος ο γάμος και το συζυγικό κρεβάτι καθαρό. Πόρνους δε και μιχούς κρινεί ο Θεός. Πόρνους πρώτου γάμου και μιχούς μετά το γάμο με τρίτα πρόσωπα θα τους καταδικάσει ο Θεός. Γι' αυτό ας προσέξουμε στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να τελειώσω με μια θαυμασία προσευχή του Τοβία όταν πήρε τη Σάρα, τη γυναίκα του. Είναι στο βιβλίο Τοβίτ, στο κεφάλαιο 8. Σας συνιστώ, Παλαιά Διαθήκη, να πάτε να το βρείτε. Θα σας το διαβάσω. Υπέροχη προσευχή. Θεολογικότατη. Ακούσατε. Ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών. Ξέρετε, παντρεύτηκαν και έμειναν μόνοι τους στο δωμάτιό τους. Παντρεύτηκαν και έμειναν μόνοι στο δωμάτιο. Προσέξτε. Έλα, λέγει η αδελφή Σάρα, να κάνουμε προσευχή. Ακούστε. Έλα να κάνουμε προσευχή. Και εκείνος προσεύχεται και λέει, ευλογητός είσαι ο Θεός των πατέρων μας και ευλογητόν το όνομά σου το Άγιον και ένδοξον εις τους αιώνες. Ευλογησά το σαν σε οι ουρανοί και πάσε εκτίσεις σου. Σύ επί είσας Αδάμ, σύ έκανε τον Αδάμ και έδωκας αυτό βοηθόν Εύαν. Στήριγμα την γυναίκα αυτού, του δώσε σαν στήριγμα τη γυναίκα του, τη γυναίκα, την Εύα. Εκ τούτων εγεννήθη το ανθρώπινο σπέρμα, το ανθρώπων σπέρμα. Συ είπας, από αυτούς γεννήθηκαν όλοι οι άνθρωποι. Συ είπες, ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, πίσω με αυτό βοηθών, όμοιον αυτό. Και νυν Κύριε, ακούστε αυτό το σημείο, και τώρα Κύριε, ου διαπορνίαν εγώ λαμβάνω την αδελφή μου τάφην, αλλά επαληθείας επίταξον ελεήσε με και αυτή συγκαταγυράσε. Και τώρα Κύριε, σου λέγω τούτο, ότι δεν παντρεύομαι αυτήν την αδελφήν μου για λόγους πορνείας, για λόγους επιθυμίας. Έτσι, γιατί είναι ωραία, γιατί είναι πλούσια, γιατί είναι... Όχι Κύριε, αλλά διότι εσύ είπες έτσι να γίνεται ο γάμος, όπως έδωσες βοηθών την Εύα εις τον Αδάμ. Είδατε λοιπόν, ούδη απορνίαν εγώ λαμβάνω την αδελφή μου τάφη. Δηλαδή, το να μένω στη διάσταση του πλάτους που σας είπα προηγουμένως, στη φυσική διάσταση, το να δω την ομορφιά της και τίποτα άλλο. Όχι, βλέπω το βάθος του πράγματος. Αυτό θέλει να πει. Και πώς την αποκαλεί την γυναίκα του, αδελφή του. Γιατί στην Αγία Γραφή πολύ συχνά λέγεται η σύζυγος αδελφή. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ίδια σάρκα. Όταν λέγει αδελφή εκφράζει την ίδια σάρκα, σαν να βγήκαν από μία κοινή μήτρα, από την αυτήν μηδήν. Ξέρετε τι θα πει αδελφός? Αδελφός, ξέρετε τι θα πει? Είναι το αθρηστικόν αλφα και το δελφός, που θα πει κοιλία. Η δελφή αυτό είναι, αλλά δεν ξέρω πιο πολλά γιατί πέρασε η ώρα. Αυτό είναι, ότι είμαστε από την ίδια κοιλιά. Δηλαδή ότι η Εύα βγήκε από τον Αδάμ.
σπουδαία θεολογική τοποθέτηση. Και επίταξον αλεπαληθεία, επίταξον ελεήσε με. Σε παρακαλώ, Κύριε, να με ελεήσεις. Δώσ' μου το ελαιό σου. Δηλαδή, το συμφέρον, ό,τι πρέπει. Και αυτή συγκαταγυράσε. Και να γεράσω μαζί της. Τι ωραίο αυτό. Και να γεράσω μαζί της. Και η Εύα που ακούει και είπε μετά αυτού, αμήν. Τι είπε η Εύα, αμήν. Τι ωραίο. Λοιπόν, αυτή, παιδιά, είναι η τοποθέτηση, η θεολογική τοποθέτηση του γάμου. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Αυτό σημαίνει ότι ο γάμος θεμελιώνεται από το Θεό με τη δική του την ευλογία.